Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας πραγματοποιούν σήμερα οι νοσοκομιακοί γιατροί, ενώ στην πανελλαδική υγειονομική κινητοποίηση συμμετέχει και η ΠΟΕΔΗΝ. Κινητοποιήσεις και από τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία με αφορμή τις ελλείψεις σε προσωπικό και υλικό εξοπλισμό, ζητώντας την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχει και ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ρόδου, που αγωνίζονται για να διατηρήσει ο τομέας της υγείας το δημόσιο χαρακτήρα του. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ρόδου, κύριος Χάρης Μπαρού, ανέλησε τα αιτήματα της κινητοποίησης και κάλεσε άπαντες να είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα, γιατί οι κινητοποιήσεις πρέπει να έχουν συνέχεια ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, όπως είπε. Το Σαββατοκύριακο έχουμε το τριήμερο της Καθαροδευτέρας. Όμως, μέχρι τη στιγμή που θα πάμε για εκλογές, είναι πολύ σημαντικό εμείς οι υγειονομικοί να σηκώσουμε το ζήτημα της υγείας. Τα υπόλοιπα κόμματα, άμα δείτε την αντιπαράθεσή τους, τα κόμματα που διεκδικούν καρέκλα εξουσίας και υπουργικές καρέκλες, δεν βγάζουν άχνα για τα ζητήματα της υγείας. Παρόλο που περάσαμε 3 χρόνια πανδημίας, παρόλο τους χιλιάδες νεκρούς, δεν βγάλανε άχνα. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν συζητάνε για αυτό το θέμα, δεν είναι γιατί είναι ανόητοι, γιατί είναι ανίκανοι. Δεν συζητάνε για αυτά τα συζητήματα, γιατί δεν θέλουν να δεσμευστούν ούτε για την επόμενη μέρα, αλλά ούτε και βέβαια η σημερινή κυβέρνηση που μας έχει δείξει τις προθέσεις της. Από εκεί και πέρα, εμείς όμως, αυτοί είναι γνωστό τι θα κάνουν μέχρι τις εκλογές. Το τι δεν είναι γνωστό είναι τι θα κάνουμε εμείς μέχρι τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Θα σηκώσουμε το ζήτημα της υγείας. Θα πάρουμε ο καθένας την ευθύνη που το αναλογεί. Και όχι αυτή που λέει ο Μητσοτάκης, την ατομική ευθύνη για τα προβλήματα του νοσοκομείου. Τα προβλήματα του νοσοκομείου δεν είναι ατομική ευθύνη. Είναι ευθύνη του κράτους. Αλλά η λειτουργία του συλλόγου, που το λέει και η ίδια η λέξη, είναι σύλλογος, συλλογικά, δεν είναι υπόθεση ενός διοικητικού συμβουλίου. Είναι υπόθεση όλων των μελών του συλλόγου. Αν δεν βάλουν όλα τα μέλη του συλλόγου πλάτη, δεν πάρουν το μικρό το λιθαράκι να το βάλουν για να χτίσουμε κάτι μεγάλο, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Από 5 ανθρώπους δεν αλλάζουν οι καταστάσεις. Μπορούμε μετά το τριήμερο να ορίσουμε ημέρα γενικής συνέλευσης και ο καθένας μας από εδώ να πάρει την ευθύνη να πάει στο τμήμα του και να πει: «Παιδιά, σήμερα ήμασταν 40 άνθρωποι κάτω. 40, δεν ήμασταν 5, ήμασταν 40. Μπορούμε στη γενική συνέλευση να γίνουμε 100. Κάνουμε θυσία κάθε μέρα. Χαραμίζουμε τα ρεπό μας για να λειτουργήσει αυτό εδώ πέρα το νοσοκομείο, που είναι το μοναδικό που μπορεί να βρει γιατρία ο φτωχός λαός της Ρόδου. Εκεί κάνουμε θυσία. Και κάθε φορά που μας καλούν είμαστε απίκο. Να κάνουμε μια φορά θυσία από το ρεπό μας, από την απογευματινή μας ξεκούραση, από την άδειά μας, να έρθουμε στη Γενική Συνέλευση να συζητήσουμε και να πάρουμε μια απόφαση συλλογική. Να μην αποφασίζει μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο. Να αποφασίσουμε όλοι μαζί και να το υλοποιήσουμε όλοι μαζί αυτό που θα αποφασίσουμε. Οπότε εγώ προτείνω τι? Να πάμε καλά το τριήμερο, να ξεκουραστούμε με τις οικογένειές μας όσοι μπορέσουμε, γιατί πολλοί από εμάς εδώ θα τους φάνε οι βάρδιες μέσα εδώ στο νοσοκομείο για να κρατηθεί όρθιο. Αλλά από εβδομάδα να ορίσουμε ημέρα γενικής συνέλευσης και να δεσμευτούμε ο καθένας εδώ από μόνος του στον εαυτό του ότι θα κάνει δουλειά και θα πάει να μιλήσει στους συναδέλφους και θα πει ότι πάμε για γενική συνέλευση. Να μαζευτούμε 100-150 άνθρωποι μέσα στο αμφιθέατρο για να δούμε ποια δράση, τι μορφή θα δώσουμε από εδώ και πέρα στη δράση μας. Να πιέσουμε τα αιτήματά μας να γίνουν αιτήματα όλου του ροδιακού λαού. Δεν φτάνει, ακόμα και αν βγούμε όλοι οι εργαζόμενοι εδώ έξω, δεν φτάνει. Τα αιτήματά μας και τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα που ούτε με μια απεργία δεν λύνονται, ούτε με μια κινητοποίηση δεν λύνονται. Χρειάζεται, απαιτείται γενικός ξεσηκωμός του λαού της Ρόδου. Και γίνεται αυτό? Είναι το ερώτημα. Ναι, γίνεται. Γιατί τους καίει όλους, όλους. Εκτός από αυτούς που τα έχουν οικονομήσει και μπορούν να πηγαίνουν στα ιδιωτικά, εκτός από αυτούς που μπορούν να τρέχουν στην Αθήνα στις ιδιωτικές κλινικές και να κάνουν τις θεραπείες τους, που έχουν τα λεφτά, οι υπόλοιποι όλοι που είμαστε μεγάλη πλειοψηφία του νησιού, έχει συμφέρον από το να υλοποιηθούν τα αιτήματα των υγειονομικών. Και δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με αυτό που λένε κάποιοι, με ένα μίνιμουμ να έρθουν 2 νοσηλευτές, 3, και να είμαστε ευχαριστημένοι και μη ζητάτε πολλά.
Τι πάει να πει, μη ζητάτε πολλά. Δεν ζητάμε πολλά. Δηλαδή, βγήκε τώρα μια προκήρυξη, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, βγήκε η 2 Κ, η δεύτερη σειρά που πήρανε. Οι συνάδελφοι που είναι εδώ συμβασιούχοι, πολλοί θα πάρουν θέση στο Βόλο, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στη Λάρισα και θα φύγουν. Το να ζητάς δηλαδή απλά προσλήψεις, χωρίς να ζητάς μαζικές προσλήψεις, χωρίς να ζητάς κίνητρα για τις τουριστικές περιοχές, από μόνο του μπορεί να στραφεί και εναντίον σου αυτό. Να εναντίον μας. Πριν ένα μήνα βγήκαν 2 θέσεις ο ΑΕΔ τραυματιοφορέων για 2 χρόνια. Το ξέρετε ότι δεν εκδήλωσε κανένας ενδιαφέρον στο νησί, που απαιτεί πτυχίο ΥΕ. Απαιτεί ένα πτυχίο δημοτικού και δεν εκδήλωσε κανένας ενδιαφέρον. Καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν είναι απλά να ζητήσεις κάτι της για να λύσεις τι. Όταν λείπει το μισό προσωπικό, όταν σου φεύγουν οι συμβασιούχοι και πάνε προσλαμβάνονται στην υπηρετική Ελλάδα, όταν παρετούνται, όταν, το να ζητήσεις 5 ανθρώπους δεν είναι λύση. Οπότε εμείς, δύσκολο ναι, αλλά είναι το μόνο ρεαλιστικό, είναι να βάλουμε γραμμή, να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο από αυτό που κάναμε σήμερα εδώ. Και να πάρει ο καθένας την ατομική του ευθύνη. Αλλιώς θα μας εγκαλούν όλες οι κυβερνήσεις να πάρουμε εμείς την ατομική μας ευθύνη για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Θα τσακιζόμαστε, θα διαλύουμε τις οικογένειές μας, θα αφήνουμε τα παιδιά μας πίσω, θα αφήνουμε τη ζωή μας πίσω. Για ποιο λόγο? Και πότε θα σταματήσει τέλος πάντων αυτό το πράγμα? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε την απόφαση. Να πούμε ότι όσο εδώ και μη παρέχει. Ωραία, το ξέρω, έχουμε δουλειά μέσα. Και τι να κάνουμε? Την ημέρα της κινητοποίησης δεν θα έχουμε δουλειά. Αφού δεν γίνεται, κάθε μέρα έχουμε δουλειά. Γιατί συνέχεια θα γίνεται αυτό και θα γίνεται όλο και χειρότερο. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να το αντικρίσουμε στα μούτρα και να πούμε τέρμα. Έχει δουλειά, το ξέρουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν θέλουμε το κακό του ασθενή, δεν το θέλουμε. Θέλουμε το καλό, γι' αυτό είμαστε κάθε μέρα εδώ. Αλλά δεν γίνεται. Την ημέρα της απεργίας θα κάνουμε θυσία. Γιατί δεν μας ακούει κανένας και πρέπει να φωνάξουν να ξεσηκωθούν και οι ασθενείς και όλοι τους. Λοιπόν, από εβδομάδα ξανασυζητάμε να είστε κοντά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εμείς δεν κάνουμε ούτε θαύματα κάνουμε ούτε τίποτα. Άμα δεν πάρετε πρωτοβουλία και εσείς οι ίδιοι εργαζόμενοι να σηκώσετε ανάστημα μέσα στα τμήματά σας, μέσα στις κλινικές σας, εμείς αστραπές δεν πετάμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι πάντως που κατεβήκατε σήμερα και τα λέμε από εδώ και πέρα όσο γίνεται πιο αγωνιστικά. Στην απεργιακή συγκέντρωση συμμετείχε και ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τέος δήμαρχος Ρόδου, κύριος Φώτης Χατζηδιάκος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εφαρμόζοντας τις πιο νεοφιλελεύθερες πολιτικές της, οδηγεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην ιδιωτικοποίηση και στην πλήρη κατάρρευση, αρνούμενη με διάφορες δικαιολογίες να ενισχύσει το κοινωνικό κράτος. Αυτό δήλωσε σήμερα ο κύριος Φώτης Χατζηδιάκος, υποψήφιος βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό γιατρών και εργαζομένων στο νοσοκομείο της Ρόδου και στη συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου στο πλαίσιο της μεγάλης πανελλαδικής πανγενομικής απεργίας. Στη δήλωσή του με αφορμή τη σημερινή κινητοποίηση, ο κύριος Χατζηδιάκος αναφέρει μεταξύ άλλων με τις δομές δημόσιας υγείας στις νησιωτικές περιοχές να τελούν υποκατάρρευση λόγω υποστελέχωσης και βασικών ελλείψεων με ανθρώπους εξουθενωμένους στην τιτάνια προσπάθειά τους να καλύψουν τα κενά και να ασκήσουν το λειτουργήμά τους η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τις πολιτικές της ξυλώνει συστηματικά και βάσει σχεδίου του Εθνικού Σύστημα Υγείας. Σε αυτή την εσκεμμένη απαξίωση και υποβάθμιση εμείς στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ δεν θα μείνουμε απαθείς να παρακολουθούμε αμέτωχη την κατάρρευσή του. Είναι ιστορικό και ηθικό χρέος για την προοδευτική παράταξη που ίδρυσε το ΕΣΥ, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε το κοινωνικό κράτος στην χώρα μας να υπερασπιστούμε και να διαφυλάξουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, ποιοτικό και αποτελεσματικό. Την απεργία των υγειονομικών στήριξε το Σωματείο Συνταξιούχων Ρόδου. Ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων Νίκα Ρόδου, κ. Γιάννης Αρικάς, τόνισε οι συνταξιούχοι συμπαρίστατε στον αγώνα των υγειονομικών ώστε να μην ιδιωτικοποιηθεί το σύστημα υγείας. Μετέφερε την αγωνία των συνταξιούχων για όσοι έχουν σχεδιαστεί και οδηγούν σε ένα μέλλον ζωφερό για τους ηλικιωμένους που δεν θα έχουν πρόσβαση σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας και σε δωρεάν περίθαλψη και θεραπεία. Είμαστε εκείνο το κομμάτι του πληθυσμού που έχουμε τη μεγαλύτερη ανάγκη των δικών σας υπηρεσιών. Αλλά αυτό δεν είναι από μόνο το αρκετό. Ερχόμαστε με πλήρη συνείδηση για το τι επιτελείται εδώ και το ποια προσπάθεια πρέπει να γίνει από όλη την τοπική κοινωνία
και όχι μόνο από εσάς μεμονωμένα, από όλους εμάς, προκειμένου αυτό το νοσοκομείο να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προς την κοινωνία, προς όλα τα στρώματα του πληθυσμού, χωρίς καμία εξαίρεση. Γνωρίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς του Συλλόγου για να βελτιωθούν γενικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά επαναλαμβάνω ότι ο αγώνας, εάν δεν αποκτήσει έναν ευρύτερο χαρακτήρα ο δικός σας, να στηρίζεται και από άλλες συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώσεις, οι ειδικούντες τοπικά και κεντρικά, δεν πρόκειται να ακούσουν τίποτα. Και δίνουμε μια υπόσχεση σε συνέχεια της προηγούμενης παρουσίας του Συλλόγου των Συνταξιούχων εδώ, ότι δεν θα αφήσουμε σε ησυχία το επόμενο διάστημα, το λέμε εδώ μπροστά σας αυτή τη στιγμή, ούτε τους τοπικούς διοικούντες στο νοσοκομείο, ούτε τους κεντρικούς διοικούντες από την Αθήνα σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο της Ρόδου. Θα τους γίνουμε στενός κορσές. Και το λέω με τα πλήρης βεβαιότητος και λόγω της ειδικής αναφοράς του Συλλόγου στα ζητήματα αυτά στην τελευταία Γενική Συνέλευση, και θα το δείτε ως ονούπο, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο που κάποιοι πολιτικάντιδες χρησιμοποιούν. Έτσι λοιπόν, χαιρετίζοντας το σημερινό σας αγώνα, πιστεύω ότι με πρόσημο την αγωνιστικότητα και τον προοδευτικό χαρακτήρα που έχουν οι στόχοι σας, γιατί δεν είναι στόχοι διαχείρισης μιας φαύλης κατάστασης, θα πρέπει συνολικά με το ζήτημα των κινητοποιήσεων ο Σύλλογος να βάλει το στρατηγικό στόχο που υπηρετεί τις γνήσιες λαϊκές ανάγκες, και τέτοιον υπηρετεί, και σε αυτή την πορεία θα μας βρείτε συμμέτοχους συμπαραστάτες, και αυτή την συμπαράσταση και την υποστήριξη θα τη δείτε πολύ σύντομα να εκφράζεται από πλευράς του σωματείου μας. Να είστε καλά, καλή. Ο Μαλάκη χωρίς προβλήματα προχωρά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κάρτα αγορών Market Pass μέσω της ειδικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr. Πάνω από 300.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα για το Market Pass, καθώς υπολογίζεται ότι υποβάλλονται 10 αιτήσεις στο δευτερόλεπτο. Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνουν έως τις 15 Μαρτίου και οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιλέξουν εάν θέλουν να πιστωθεί το ποσό σε άειλη ψηφιακή κάρτα που χρησιμοποιείται με κατάλληλο smartphone ή σε κατάθεση σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στον Αντένα και στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, διευκρίνησε ότι από την Παρασκευή μπορεί να γίνουν αιτήσεις και μέσω ΚΕΠ, σημειώνοντας ότι τα χρήματα θα πιστωθούν, είτε τα δαπανίσω είτε όχι, και μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. Η μία επιλογή είναι στο κινητό η χρεωστική κάρτα με το πλήρες ποσό, ενώ στο IBAN ενός τραπεζικού λογαριασμού πιστώνεται το 80% των χρημάτων. Ανάλογα τα εισοδηματικά οικογενειακά κριτήρια τα οποία υπάρχουν, ο δικαιούχος θα λαμβάνει το 10% των δαπανών του κάθε μήνα για 6 μήνες. Ακριβώς. Ας πάμε στο το κατώτερο, που είναι 220 ευρώ το μήνα, το 10% είναι 22. Για να πάρω εγώ τα 22 πρέπει να δαπανίσω μέσα σε ένα μήνα 220 ευρώ. Όχι. Τα χρήματα αυτά θα πιστωθούν με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Είτε τα δαπανίσω είτε δεν τα δαπανίσω. Δεν τα δαπανίσω. Αν δεν τα δαπανίσω, πάνε στον άλλο μήνα ή πάει τέρμα τελείως εγώ. Πάνε στον άλλο μήνα. Καταρχήν έχουμε δύο επιλογές. Ναι. Η μία επιλογή είναι στο κινητό η χρεωστική κάρτα. Μάλιστα. Σε εκείνη την περίπτωση παίρνει κανείς το πλήρες ποσό επί 6. Στις 3 του μήνα, κάθε μήνα, πιστώνεται το ποσό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το 22 ευρώ. Αυτά θα πρέπει κανείς να τα δαπανίσει μέχρι το τέλος Αυγούστου τα χρήματα. Γιατί μετά θα ισχύει η κάρτα. Μεταφέρονται λοιπόν, αν μεταφέρονται, δεν ξοδευτούν. Άρα να δαπανίσω τα 22 ευρώ και όχι τα 220. Τα 22 επί 6. Τα 22 επί 6, τα οποία είναι 132. Ακριβώς. Γιατί τα 220 επί 6 είναι 1320. Όχι, όχι, δεν έχει να όχι, κάνει λοιπόν με τα 1320. Ακριβώς. Τα 132 της επιδότησης. Ακριβώς. Που θα έχω. Τα μάλιστα. Οποία αυτά χρήματα πρέπει να τα ξοδέψουμε συγκεκριμένα σε σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, καταστήματα τροφίμων. Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά της χρεωστικής κάρτας στο κινητό από το να τα πάρεις στο IBAN, όπου εκεί πιστώνεται το 80% του ποσού. 132 μέσα σε μια εβδομάδα. Όχι το 100%. Κιόλας, αλλά είναι. Αν είναι μέσω του κινητού η κάρτα η χρεωστική, τότε έχουμε συγκεκριμένους εμπόρους που μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Αυτά τα οποία είπατε, τα σούπερ μάρκετ, είναι μια συγκεκριμένη λίστα.
συμπολίτες μας που δεν έχουν στο κινητό τους τη δυνατότητα να μπει αυτή η ψηφιακή κάρτα και να πληρώνουμε όπως πληρώνουμε πολλές φορές και στα POS με τις κάρτες των τραπεζών. Mm-hmm. Τι κάνουν, η μόνη επιλογή είναι το IBAN, στο σωστό λογαριασμό, έτσι. Είναι πίσω στο λογαριασμό. Καταρχάς, από πότε έχουμε την πληροφόρηση ότι μπορούν να γίνουν αιτήσεις, θα γίνονται αιτήσεις και στα ΚΕΠ. Αυτό ισχύει? Από Παρασκευή. Την Παρασκευή που μας έρχεται. Μέχρι 15 Μαρτίου, μετά δεν θα δώσουμε παράταση. Μετά τέλος. Είναι μέχρι 15 αυτό Μαρτίου. Να το πούμε. Είναι το πιο σημαντικό. Κάνετε πάρα πολύ καλά που το υπογραμμίζετε. Μέχρι 15 Μαρτίου θα μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις και βέβαια αλλάζει και το πότε θα γίνει η πληρωμή ανάλογα με το πότε θα γίνει η αίτηση. Αν η αίτηση γίνει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, τα χρήματα θα πιστωθούν στις 3 Μαρτίου. Mm-hmm. Αν η αίτηση γίνει αργότερα, τότε πηγαίνουμε στις 20 Μαρτίου για την προσφυγή. Μου έρχεται απάντηση. Εγώ την έχω την απάντηση γιατί μου το πει η Άννη Ζιώγα, η αρχιστράκτριά μας. Έρχεται η απάντηση, αν μπω τώρα να κάνω αίτηση, πότε θα πληρωθώ? Το πότε θα πληρωθεί κανείς, το λέω και αυτή τη στιγμή, είναι γνωστό. 3 Μαρτίου θα γίνει, ανάλογα με τον IBAN, καταρχήν η κάρτα. Θα σας ευνηδιάσω τώρα. Έρχεται κατευθείαν η απάντηση στην αίτηση. Είδατε? Έτσι έχει σχεδιαστεί. Ανθρωπιστική βοήθεια για τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας συγκεντρώθηκε από το Βακούφ Ρόδου σε συνεργασία με την Μητρόπολη Ρόδου, τον Δήμο Ρόδου και από τους κατοίκους των νησιών της Δωδεκανήσου. Είμαστε εδώ στο τελωνείο της Ρόδου, το οποίο φορτώνουμε την ανθρωπιστική βοήθεια η οποία μαζεύτηκε από τον οργανισμό Βακούφ Ρόδου με συνεργασία την Μητρόπολη της Ρόδου και όλο τον κόσμο της Ρόδου. Είναι 1.200 συσκευασίες οι οποίες φορτώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ και όσοι συμμετείχαν, και το καράβι, το Γεσίλ Μαρμαρίς, και τον κύριο Κακά, το πρακτορείο, ο οποίος ήταν δίπλα μας και ήρθε άμεσα το καράβι. Ευχαριστώ τη μεταφορική εταιρεία Μετρό, η οποία ήταν δίπλα μας και μας στήριξε για τη μεταφορά των πραγμάτων από το Τέμενο Σουλεϊμανιέ προς το τελωνείο της Ρόδου. Ευχαριστώ τον κύριο Αχμέτ, ο οποίος μας έδωσε την ταλίκα του και φέραμε τα πράγματα από το Τέμενος προς το λιμάνι της Ρόδου. Ευχαριστώ το τελωνείο της Ρόδου, την κυρία Διευθύντρια, την κυρία Κατσαρά, την προϊσταμένη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, την κυρία Μάνια Μιχαηλίδου. Ευχαριστώ τον Αντιδήμαρχο της Καθαριότητας, τον κύριο Καραμαρίτη, ο οποίος έστειλε εθελοντές από το Δήμο της Ρόδου να βοηθήσουν. Ευχαριστώ και το Σύλλογο, ο οποίος είναι εδώ και η πρόεδρος του Συλλόγου, που είναι δίπλα μας και μας βοηθήσαν σε όλη την διαδικασία για να φορτωθούν τα πράγματα να πάνε στους σεισμοπαθείς. Και ευχαριστώ και τον Γενικό Γραμματέα του Προξενείου, του Τουρκικού Προξενείου, τον κύριο Ραχμή, ο οποίος και αυτός ήταν δίπλα μας και μας βοήθησε σε όλη τη διαδικασία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους εθελοντές που είναι δίπλα μας. Σήμερα είναι η πέμπτη αποστολή που κάνουμε της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτή τη στιγμή φορτώνονται στο καταμαράν του Γεσίλ Μάρμαρης όλα τα πράγματα που έχουν μαζευτεί στο Τέμενος του Σουλεϊμανιέ, με τη συνδρομή πολλών εθελοντών από παντού. Εχθές στείλαμε 2 νταλίγκες με την ανθρωπιστική βοήθεια που είχε μαζευτεί στο Δήμο της Ρόδου, στα Καπή, που είναι σε εγκαταστάσεις του Ρόδα. Εκτός αυτού είχε συγκεντρωθεί και ανθρωπιστική βοήθεια και από τα γύρω νησιά. Την Παρασκευή θα κάνουμε την έκτη αποστολή μας με τις οργανωμένες ομάδες, με τα πράγματα που έχουν συγκεντρωθεί στις κοινότητες, που είναι πλήρης συντονισμένα σε κυβότια, για να φτάσουν και αυτά στον προορισμό τους. Σε αυτό εδώ το σημείο λοιπόν να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον πρόεδρο των Φορτηγατζίδων που μεσολάβησε για να μεταφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια, τον κύριο Στυλιανού. Επίσης να αναφερθούμε λοιπόν ότι όλος ο κόσμος συγκινήθηκε και θέλω να πω ότι τα Δωδεκάνησα ήταν παρόν, δηλαδή από όλα τα νησιά έφτασε στη Ρόδο ανθρωπιστική βοήθεια. Τα Δωδεκάνησα ενώθηκαν, έγιναν μία καρδιά για αυτή τη μεγάλη τραγωδία που έχει συμβεί και η αλληλεγγύη πάντα υπερνικάει. Θέλω να ευχαριστήσω σε όλον τον κόσμο αυτό που μας βοηθήσατε και πρώτα απ' όλα τον Μητροπολίτη, τον κύριο Σαββασμιώτατα, που μας πούτε ήταν δίπλα μας και μας βοήθησε πάρα πολύ και εμείς τα σήμερα τα στέλνουμε από εδώ για τους εθελοντές εκεί που είναι. Πάρα πολύ.
δραματική κατάσταση. Όσο μπορούσαμε και ό,τι μπορούν όλον τον κόσμο στους Ρόδους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, υγιεμένα τα πάντα. Ο Θεός να μην μας κατηγορεί σε τέτοια πράγματα. Να είμαστε και εμείς κοντά σε όλον τον κόσμο όσο μπορούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλον τον κόσμο όπως βοηθήσε. 150 κούτες με ανθρωπιστική βοήθεια ξεκίνησε σήμερα από το λιμάνι της Ρόδου με προορισμό τις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας. Είμαστε εδώ στο λιμάνι της Ρόδου. Στείλαμε σήμερα 150 κούτες διάφορα πράγματα που ζητήθηκαν και όλα καινούρια βέβαια. Και είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτή η αποστολή και πιστεύω ότι πραγματικά αυτή τη φορά ήταν αυτά ακριβώς που χρειαζόντουσαν, γιατί ζητήθηκαν κάποια πράγματα, είδαμε και εμείς τι χρειαζόντουσαν πραγματικά στα μέρη που επισκεφτήκαμε τελευταία. Οπότε εδώ με την ομάδα μας, την κυρία Γιαταγάνα, την κυρία Υψηλάντη Γαλή, ήρθαμε εδώ να τα φέρουμε. Φέραμε κουβέρτες, φέραμε αναλώσιμα και φέραμε και κάποια είδη βαζάκια για τα παιδιά και πάμπερς για τα παιδάκια, τα οποία χρειάζονται άμεσα. Είναι κάποια πράγματα, ξέρετε, που δεν τα σκέφτεται ο κόσμος. Το νερό και η κουβέρτα βέβαια είναι απαραίτητο, όμως χρειάζονται κάποια πράγματα που κανένας δεν τα σκέφτηκε, ούτε και εμείς τα σκεφτήκαμε, τα είδαμε όμως όταν πήγαμε εκεί και αποφασίσαμε να κάνουμε, δόξα του Θεού, να δώσουμε αυτά που χρειαζόντουσαν. Οπότε τώρα είμαστε ικανοποιημένοι και ετοιμαζόμαστε στο τέλος του μήνα του Μαρτίου να πάμε στη Συρία για δεύτερη φορά. Και εκεί χρειάζονται βέβαια μεγάλη βοήθεια. Αυτά τώρα θα πάνε στο Μαρμαρίς και από εκεί με την ΑΦΑΤ που είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη θα φτάσουν στα Άδανα και από εκεί πια μοιράζονται. Επειδή είδα πως δουλεύουν, είναι πολύ καλά οργανωμένοι στις μοιρασιές. Γιατί είναι τεράστια η περιοχή, δεν είναι από εδώ, ξέρω εγώ, στα Καταβιά. Είναι σαν να λες, ας πούμε, Αθήνα, Βόλος. Εμείς κάναμε απόσταση 300 χιλιόμετρα σε 8 ώρες μέσα. Υπάρχει μεγάλη κίνηση στους δρόμους, είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί και από ό,τι άκουσα τώρα, γιατί έλειπα κι εγώ, δυστυχώς ξανά γίνει κι άλλο σεισμός. Δηλαδή, ό,τι μείνει όρθιο θα πέσει και αυτό. Προσπαθούμε και εύχομαι όλοι να μπορέσουν να βοηθήσουν και μία παράκληση. Επειδή είδα και το επαναλαμβάνω, πεταμένα ρούχα βουνά. Και είχα την εντύπωση ότι ήταν από τα χαλάσματα και όταν πήγα κοντά δεν ήταν καθόλου σκονισμένα και ρώτησα και μου είπαν ότι αυτά μας τα στείλατε εσείς, δεν τα χρησιμοποιούμε γιατί είναι βρώμικα και τρύπια. Βέβαια ο καθένας για να ευχαριστήσει θα στείλει ό,τι έχει από μια μεριά. Από την άλλη μεριά όμως όταν ο κακομοίρης έχει χάσει τα πάντα. Μιλάμε τα πάντα, δεν έχει τίποτα, δεν έχει εσώρουχο να αλλάξει. Και του παίρνουμε εμείς κάτι σκισμένο, τον υποβιβάζουμε περισσότερο και ψυχολογικά δεν τον ανεβάζουμε. Και λέω, αν είναι κάποιος να δώσει κάτι, να δώσει τουλάχιστον να είναι σιδερωμένο, καταλαβαίνετε, να μην είναι σε τέτοια κατάσταση. Σας ευχαριστούμε και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας. Στην εκπαίδευση των νοικοκυριών σε μεθόδους ανακύκλωσης απορριμμάτων που στο εγγύης μέλλον θα αποτελούν τη νέα και των εκ των ΟΚ άνευ κανονικότητα, προχωρά ο ΦΟΣΔΑ Νοτιού Αιγαίου. Η εκπαίδευση θα γίνει με την διανομή 35.825 οικιακών κομποστοποιητών και κοστοποιητών κήπου. Οι οικιακοί μηχανισμοί κομποστοποιητές θα είναι κατάλληλοι μεγέθους και βάρους για τοποθέτηση και λειτουργία τους σε πάγκο κουζίνες για την καθημερινή συλλογή και επεξεργασία των οργανικών απορριμμάτων που θα παράγονται σε κάθε νοικοκυριό και την μετατροπή τους σε οργανικό λίπασμα. Εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης, είναι το κύριο υποέργο της προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων σε όλα τα νοικοκυριά, σε όλα. Σε τεράστιο αριθμό νοικοκυριών της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Σε όλα τα νησιά μας. Είναι η προμήθεια κομποστοποιητών. Έχει ένα προϋπολογισμό 9.287.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Και στα πλαίσια της συγκεκριμένης προμήθειας θα αποκτηθούν 10.275 οικιακοί μηχανικοί κομποστοποιητές των 2 λίτρων. Είναι πολύ μικρές συσκευές που μπορούν να μπουν πάνω στο μπάγκο της κουζίνας των οικοκυριών.
όπου ο καθένας, το κάθε νοικοκυριό μπορεί να αφήσει τα συγκεκριμένα απόβλητά του, μιλάω για υπολείμματα τροφών και προετοιμασίας τροφών, αλλά και μαγειρευμένων, που με μηχανικό τρόπο αποδίδει γρήγορα κόμποστο, το οποίο μπορεί το κάθε νοικοκυριό να αξιοποιήσει στη γλάστρα του, στο παρτέρι του, οπουδήποτε. Εκτός λοιπόν από αυτούς τους μικρούς μηχανικούς κομποστοποιητές, θα διανεμηθούν στις κατοικίες των περισσότερων δήμων της περιφέρειάς μας επιπλέον 25.550 οικιακοί κομποστοποιητές των 300 λίτρων. Αυτοί είναι κομποστοποιητές κήπου, δηλαδή είναι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν πυθμένα. Πρέπει να έχεις κήπο για να ακουμπούν στο έδαφος, γιατί και αναπτύσσονται και γεωσκόλικες και κάποιες άλλες βιολογικές διεργασίες, οι οποίες βοηθούν στην βιοαποδόμηση των βιοαποβλήτων και άρα στην παραγωγή κόμποστ. Νομίζω ότι ακόμα και αν δεν καλύψουν, που δεν καλύπτουν σίγουρα το σύνολο των νοικοκυριών της περιφέρειάς μας, είναι μια, νομίζω, πληθωρική, έτσι θα το χαρακτήριζα εγώ, γιατί συνήθως οι δράσεις οικιακής κομποστοποίησης δεν ξεκινάνε μαζικά, έτσι, γιατί πολλές φορές εξαιτίας έλλειψης ενδιαφέροντος, χαμηλής υποστήριξης, χαμηλής ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του πληθυσμού, συνήθως ξεκινάει κανείς με ένα μικρό αριθμό κομποστοποιητών σε ένα δήμο και όσο τα πράγματα εξελίσσονται αυξάνει, διανέμει περισσότερους. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός με ποσότητες αναδήμου. Ναι, υπάρχει μια πρώτη κατανομή τέλος πάντων ότι τόσα θα πάνε με πληθυσμιακά κυρίως κριτήρια, τόσα θα πάνε στο Δήμο Ρόδου, τόσα στη Σύρο, τόσα στην Κάρπαθο, τόσα δεξιά, τόσα αριστερά. Βεβαίως, δεν νομίζω ότι ο Φώτσα μπορεί, ο Φώτσα που δεν έχει προσωπικό, να διανύμει και να κάνει τη σπίτι-σπίτι διανομή των κομποστοποιητών. Εκεί θα εμπλακούν ο Δήμος, ο κάθε Δήμος, ο οποίος έχει πάρει μια ποσότητα. Και πιστεύω και η λογική λέει ότι ο Δήμος πρέπει να προωθήσει οικιακούς κομποστοποιητές κατά προτεραιότητα σε νοικοκυριά που με κάποιο τρόπο εκδηλώνουν την προθυμία και το ενδιαφέρον τους. Διότι, εντάξει, παίρνεις τη συσκευή. Άμα δεν σε ενδιαφέρει το θέμα, άμα δεν έχεις ευαισθητοποιηθεί και δεν έχεις αποφασίσει ότι ξέρεις πρέπει να συμπεριφερθώ με αυτόν τον τρόπο και πρέπει να το χρησιμοποιήσω γιατί προστατεύω το περιβάλλον, γιατί θα βγάλω λίγο κόμποστ που είναι πολύτιμο για τις γλάστρες μου και το ένα και το άλλο. Δεν φτάνει. Από μόνη τη συσκευή και καμία συσκευή δεν λειτουργεί. Χρειάζεται τη δική σου συμμετοχή, τη δική σου παρέμβαση. Άρα θεωρώ ότι οι Δήμοι, και ο Φώτσα βεβαίως θα το επιδιώξει αυτό, θα δώσουν μεγάλο βάρος και μεγάλη προτεραιότητα σε νοικοκυριά και ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να το υποστηρίξουν. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βραβεύθηκε από το Center of Language Education and Cooperation για το πρωτότυπο πρόγραμμα της από απόσταση διδασκαλίας της κινέζικης γλώσσας, συντελετή που έγινε στο κτίριο Κλεόβουλος της Πανεπιστημιακής Μονάδας στη Ρόδο, παρέστη η Αντιπρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σουν Τσουλάν, επικεφαλής αντιπροσωπείας αξιωματούχων και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών της πανεπιστημιακής και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η Ρόδος και το Νότιο Αιγαίο σας υποδέχονται με αισθήματα μεγάλης τιμής και στο πρόσωπό σας εκφράζουμε τη διαχρονική εκτίμησή μας προς τον κινέζικο λαό. Η παρουσία σας στο νησί μας κορυφώνει με τον πλέον εμβληματικό τρόπο την επίσκεψή σας στην Ελλάδα, έχοντας στο επίκεντρό της ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σήμερα, παρουσία σας βραβεύεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου από την υψηλή αυτή αντιπροσωπεία για το καινοτόμο online Chinese Classroom, το οποίο συνδημιουργήσαμε μέσω της πανδημίας και το οποίο τώρα αξιοποιείται παγκοσμίως, παρέχοντας την πλέον πρωτοπόρα προσέγγιση στην εκμάθηση της κινέζικης γλώσσας. <音><音>广大师生员工致以诚挚的问候，向所有关心和支持国际中文教育事业的各界朋友。
表示衷心的感谢。Με μεγάλη χαρά παρευρίσκομαι στην σημερινή εκδήλωση της διαδικτικής κινέζικης τάξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πρώτα απ' όλα, εκ μέρους της κινέζικης κυβέρνησης, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα επιτευγμά του στην ηλεκτρονική διδασκαλία της κινέζικης γλώσσας. Να απευθύνω τους ειλικρινείς χαιρετισμούς μου στους δασκάλους, στο προσωπικό και τους φοιτητές και να εκφράσω τις εγκάρες ευχαριστίες μου σε όλους τους φίλους από όλα τα κοινωνικά στρώματα που ενδιαφέρονται και υποστηρίζουν τον σκοπό της διδασκαλίας της κινέζικης γλώσσας στο διεθνές επίπεδο. Η βράβευση του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι μια διάκριση που μας κάνει όλους εμάς τους νησιώτες υπερήφανους για το Πανεπιστήμιό μας. Το πρότυπο πρόγραμμά της από απόσταση διδασκαλίας της κινέζικης γλώσσας πέρα από την αυτονόητη ακαδημαϊκή αξία του έχει μια πολύ ξεχωριστή συμβολή στο να φέρει ακόμη πιο κοντά τις χώρες μας και τους λαούς μας. Χωρίς υπερβολή, θα έλεγα πως πρόκειται για ένα πνευματικό δρόμο του μεταξιού που ενώνει τους πολιτισμούς μας, υπογράμμισε ο κύριος Αντώνης Καμπουράκης. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για τη Ρόδο μας να υποδέχεται σήμερα την εξοχότατη αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κυρία Σουν Σουνλάν, την οποία και γνωρίζουμε μαζί με άλλα μέλη της υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας που τη συνοδεύει. Είναι μια ακόμα επιβεβαίωση των ισχυρών δεσμών φιλίας που συνδέουν το νησί μας με την Κίνα και έχουν εκφραστεί με τιμητικές επισκέψεις υψηλότερου επίπεδου στη Ρόδο μας. Από κρυάτικη νύχτα την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στην Πόθια Καλύμνου, στην κάμερα της τηλεόρασης Αιγαίο και την Εύη Κοκέινη μίλησαν οι Γιάννης Νομικάριος, ο Γιάννης Καράμανλης και ο Σάκης Κοκκινίδης. Τελειώσαμε την άνοδο. Ναι. Τελειώσαμε και την κάθοδο. Εννοείς για το ηχητικό κομμάτι. Μάλιστα. Ήρθε το γερανοφόρο του Δήμου πρωί-πρωί και με το καλάθι πήγαν τα παιδιά πάνω σκεύος και τοποθετήθηκε του ντούκια στα σημεία που δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε ήχο ηχεία μόνιμα. Μάλιστα. Αυτά έχουν μεγάλη διαπεραστικότητα που σημαίνει ότι κανένα κομμάτι της πόλης δεν θα έχει μείνει χωρίς μουσική. Ναι, χωρίς να ξέρουν τα παιδιά ότι είναι αυτό το δικό τους κομμάτι. Τώρα το καλάθι του Δήμου το αποδεσμεύσαμε. Μάλιστα. Και τώρα με την. Ο κόσμος έβγαινε μου ανοίγει τις πόρτες. Mm-hmm. Το έχει ανάγκη, το θέλει. Φυσικά. Τρία τώρα φυσικά. Εδώ πιάσαμε στο σκεύο το σπίτι εδώ πίσω της Νίκης, στο τιμία του Ντού, για να καλύψουμε αυτόν τον εγκάρσιο δρόμο. Ναι, να πούμε βέβαια ότι είμαστε εδώ στην πλατεία Καπή. Ναι, που θα περάσουν από εδώ τα τμήματα όλα και ναι. Μια στροφή θα κάνουμε να καλύψουμε και την άλλη γωνία, την άρθρωση. Άρα, ένα λεπτάκι για να καταλάβουμε. Αρχικά θα ξεκινήσουν από το χώρο της πλατείας Χριστού. Σωστά. Θα ανέβουν τον εμπορικό. Σωστά. Αργότερα κατεβαίνοντας θα περάσουν την κάθοδο. Θα περάσουν τέρμα κάτω στην Εθνική Τράπεζα. Και θα ξανανεύουν από εδώ. Θα ξανανεύουν από εδώ. Μάλιστα. Θα ξαναβγούν στο κεντρικό και την κατάληξη θα γίνει πάνω. Να πούμε λίγο το κυκλοφοριακό για άλλη μια φορά. Βεβαίως. Ότι ο Άγιος Νικόλος, σε συνεργασία βέβαια με λιμεναρχείο και αστυνομία, ότι η κάθοδος του Αγίου Νικολάου είναι κάθοδος πλέον και όχι άνοδος. Μάλιστα. Κατεβαίνοντα στην πόλη μέσα από τα αυτοκίνητα. Η πλατεία θα κυκλοφορεί κανονικά τα αυτοκίνητα για να παρκάρουν. Και άνοδο θα είναι η πόρτο, το στενό. Μέσα από το στενάκι του Πιτσαπόρτο. Και το στέκι των κυνηγών το στενό. Ωραίο. Και το του Αλαχούζου το ζαγαροπλαστείο που βγάλει μια μεγάλη πάροδο από εκεί. Αυτές θα είναι όλοι άνοδοι. Μάλιστα. Όπως και του Αγίου Θεολόγου θα είναι άνοδο. Τα στενά μας δηλαδή που έτσι κι αλλιώς τα χρησιμοποιούμε αρκετές φορές. Θα κάνει ανόδους και κάθοδο εκείνη την πιο μεγάλη αρτηρία. Για μερικές ώρες να ευχαριστηθεί ο κόσμος. Να κάνουμε υπομονή, όλα να πάνε καλά, να το ευχαριστηθούμε. Okay. Αλήθεια, ξέρουμε πόσα παιδιά και πόσοι άνθρωποι συμμετέχουν. Σε 6 ώρα πάνω που ήταν και η Ρένα εκεί χθες και όλοι μας, ναι. Μας έχουν εντυπωσιάσει τα πλήθη των σχολείων. Περάσαμε τους χιλιούς. Δηλαδή θα πω μόνο ένα σχολείο, το πέμπτο, που μας έφερε ένα νούμερο 250. Ένα σχολείο. Άρα περάσαμε τα 1000 παιδιά. Νομίζω ότι είμαστε πάνω από 1000 παιδιά. Πάνω από 1000. Ξέρουμε τώρα εσύ καταρχήν που έχεις ένα μεγάλο βάρος, Γιάννη, ναι, έτσι. Όντως, ναι. Γιατί θα πρέπει να ξέρεις το σχολείο και τα λοιπά και το θέμα του. Έχω τα θέματα στα χέρια μου, έχω τα μηνύματα. Δεν θα μας βάλεις λίγο στο κλίμα έτσι να μας κεντρήσεις τη φαντασία. Ακούμε εκείνη την ώρα, εντάξει. Έχουμε ωραία, τι σου είπαν για τις φορές σχέσεις τους. Γιατί έχουμε να δώσουμε δωράκια στο πρώτο σχολείο. Α, ωραία. Στο πρώτο σχολείο και στο πρώτο χορευτικό σχολείο, δύο δώρα δηλαδή. Ναι, ναι, όταν θα φτάσουν στο σταθμό ταξί λοιπόν. Η επιτροπή εκεί στο σταθμό ταξί. Και θα τα δώσουν όλα. Τα έχουμε γνωστοποιήσει τι δωράκια είναι. Ναι, θα δώσουμε χρηματικό ποσό στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων 200 ευρώ. Μπράβο. Και στα δύο δώρα. Θα γίνει χαμός. Υπολογίζουμε κοντά στα 2.000 παιδιά. Ναι, αν είναι πάνω από 1.000 μόνο τα παιδιά, καταλαβαίνετε ότι θα μπουν και κάποιοι μαμάδες, συνοδοί. Μαμάδες, συνοδοί μαζί τους ακριβώς.
Οπότε θα είναι ένα υπερθέαμα για την Καλλινό. Υπερθέαμα, ναι. Γίνεται μια τρομερή προσπάθεια και αυτό που έλεγα και στους γονείς στη συνέλευση είναι ότι η αμοιβή μας είναι να πέσουν κάτω από το χώρο. Προετοιμασίες πυρετώδεις. Έτσι. Ετοιμαζόμαστε για κάτι πάρα πολύ μεγάλο, να ξέρετε, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, πιστεύω, στους δρόμους της Καλλινού. Σωστό είναι αυτό. Θέλω να, το βασικότερο απ' όλα είναι να διασκεδάσουν τα παιδιά. Σωστό. Και να νιώσουν μια νύχτα πάλι χωρίς αυτοκίνητα, ελεύθεροι, να μπορέσουν να βγάλουν όλη τους την αγάπη. Την ενέργεια. Και οι γονείς και τα παιδιά και την ενέργεια. Το πολύ βασικό είναι αυτό. Και θέλουμε τα μαγαζιά μας να αρχίσουν να ανασένουν, να βλέπει ο κόσμος ότι υπάρχει μια συνεργασία, μια σύμπνοια με όλους τους φορείς. Αυτό είναι το πολύ βασικότερο. Και ότι τέλος πάντων μπορεί και αυτό να γίνει και πολλά άλλα ακόμη. Όταν υπάρχει συνεννόηση, αγάπη, ομόνοια, συλλογικότητα, το έχω πει πολλές φορές, πολλά μπορεί να γίνουν πράγματα. Ακριβώς. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας. Καλή σας νύχτα.